Αγαπημένη Αγγελική, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που γεννήθηκαν μέσα από το βιβλίο, το ξεχωριστό αυτό βιβλίο της Αγγελικής. Αν γυρίσετε και το έχετε στα χέρια σας και γυρίσετε στο πιστόφυλλο, βάζει η Αγγελική τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν όλους μας. Λέει, όλη η ζωή είναι ένα ταξίδι, μια περιπλάνηση, μια αναζήτηση του προορισμού που να την νοηματοδοτεί. Πώς ταξιδεύουμε λοιπόν στη ζωή μας? Μήπως κάπου στην πορεία της ζωής ξεχάσαμε τις πραγματικές μας ανάγκες και επιθυμίες? Μήπως κυνηγάμε λάθος όνειρο? Μήπως η ζωή με νόημα βρίσκεται κάπου αλλού από όπου την αναζητούμε? Αυτές οι υπαρξιακές ερωτήσεις που καταγράφονται στο πιστόφυλλο του βιβλίου συνοψίζουν το ταξίδι αυτογνωσίας που μας προτρέπει να κάνουμε συγγραφέας. Ένα ταξίδι αυτογνωσίας με σκοπό να ανακαλύψει ο καθένας μας τη δική του αυθεντική αλήθεια, την αποστολή του, το νόημα και προορισμό της ζωής του, την Ιθάκη. Γράφει στη σελίδα 15. Όταν κάποιος ανακαλύψει τη δική του αποστολή, το δικό του προορισμό, μπορεί να πορευθεί στο δρόμο της αυθεντικότητας και να εξελιχθεί στον ανώτερο εαυτό του, στο άτομο που είναι προορισμένος να γίνει. Η συγγραφέας μας μοιεί στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό αυτό ταξίδι της αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης, χρησιμοποιώντας, όπως ακούσατε, ως μέθοδο τον αποσυμβολισμό της μυθικής αφήγησης του ταξιδιού του Οδυσσέα. Με θαυμαστή δεξιοτεχνία αποκωδικοποιεί την ετυμολογία ονομάτων, προσώπων ή στοιχείων και με τη χρήση ερμηνευτικών προεκτάσεων μετασχηματίζει τη μυθική αφήγηση των 12 δοκιμασιών του ήρωα σε φιλοσοφικό στοχασμό για την τέχνη της ζωής. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση δεν είναι τυχαία. Όπως ακούσατε, προέρχεται από μια καταξιωμένη μαθηματικό, την οποία και γνώρισα ως Γενική Διευθύντρια Τραπεζικών Ασφαλίσεων στην Εθνική Τράπεζα πριν μερικά χρόνια, όταν ήμουν πρόεδρος της τράπεζας. Με μαθηματική και απόλυτα πειθαρχημένη σκέψη, η Αγγελική χρησιμοποιεί, όπως ακούσαμε, το ανεκτήμητο μυθικό υλικό της αρχαιοελληνικής παράδοσης για να προβεί πρώτα στην ανατομή του και ακολούθως σε μια δημιουργική ανάπλαση και προβολή στο σημερινό γίγνεσθε. Με τα λόγια της Αγγελικής, κάποιες φορές στο ταξίδι της ζωής μας οι εξωτερικές συνθήκες, οι άνεμοι, είναι ευνοϊκοί μαζί μας. Η τύχη μας χαμογελά. Έχουμε την εύνοια αιώλου. Είναι τότε που νομίζουμε ότι ο στόχος μας ή πολύ δε περισσότερο ο προορισμός μας, η Ιθάκη μας, είναι κοντά. Η ευτυχία όμως, η ευδαιμονία, όπως και η επιτυχία, σπάνια έρχονται τυχαία. Και αν ακόμα έρθουν, δεν θα παραμείνουν τυχαία. Αν τα μάτια της ψυχής, γράφει η Αγγελική, και του μυαλού δεν είναι ανοιχτά, αν αποκοιμηθούμε όπως ο Οδυσσέας, αν οι σύντροφοί μας, οι σχέσεις που επιλέγουμε δεν είναι αυθεντικές και ουσιαστικές, τότε ακόμα και με ανέμους ευνοϊκούς, μόνο χαμένες ευκαιρίες θα βρίσκουμε μπροστά μας και κάποιοι άλλοι θα φταίνε για την αποτυχία ή τη δυστυχία μας. Πόσο σημαντικά μηνύματα για τη σύγχρονη εποχή μας.